Ήχο των γεγονότων με τον Ρουβίκονα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Άκουσα προσεκτικά και την δήλωσή σας. Εδώ όμως και χτες στη Βουλή έγινε αναφορά για το θέμα αυτό, σε επίπεδο αρχηγών των κομμάτων. Η αίσθηση που δημιουργείται από την αντιπολίτευση είναι ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας. Είτε λόγω ιδεοληψίας, όπως σας κατηγορούν, είτε συγγενών ιδεολογικών σχέσεων εν προκειμένου με τον Ρουβίκονα, ότι έχετε μία στάση η οποία δίνει το δικαίωμα σε αυτούς να αποθρασύνονται και να συνεχίζουν να απειλούν. Είδαμε την ανάρτηση για τον κύριο Μητσοτάκη. Είδαμε την ανάρτηση που καλούν σε στρατολόγηση μελών. Συγκεκριμένη ώρα, σε συγκεκριμένο τόπο. Θα ήθελα την άποψή σας, κύριε Υπουργέ. Νομίζω, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτές οι αιτιάσεις είναι άδικες, είναι εκτός πραγματικότητας και θα έλεγα μάλιστα ότι προσβάλλουν και την κοινή λογική. Τη στιγμή που είχαμε μία απάνθρωπη, βίαιη και απαράδεκτη και από όλες τις απόψεις καταδικαστέα επίθεση εις βάρος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μπουταρή, που πρωταγωνίστησαν ακροδεξιά στοιχεία, και έτυχε αυτή η επίθεση της επιδοκιμασίας διαπρεπών στελεχών από το χώρο της συντηρητικής παράταξης, είναι τουλάχιστον περίεργο αυτό το οποίο ακούω. Δεν προκαλεί όμως, κύριε Υπουργέ, ένα διχασμό στην ελληνική κοινωνία για τους υποστηρικτές των κομμάτων τώρα. Όταν από τον Πρωθυπουργό ακούγεται ότι ένα σκοτεινό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που έχει έκφραση στην ηγεσία του ουσιαστικά φωτογραφίζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Λέει ότι είναι η ηθική αυτουργία της επίθεσης στο Γιάννη Μπουτάρη. Θέλω να πω, κύριε Παπαδάκη, ότι η επέλαση ενός κομματιού της ακροδεξίας στα οργανωτικά και στην επιθετική παρουσία της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται. Και να μην κρύβομαστε και να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, αυτό συμβαίνει. Και το βλέπετε και στη ρητορική αυτού του κόμματος και στις τοποθετήσεις τους και στις συντηρητικές θέσεις τις οποίες παίρνουν τα καιρούς στη Βουλή με αφορμή την ψήφιση διαφόρων νομοσχεδίων. Κύριε Υπουργέ, είμαι υποχρεωμένος να σας πω. Το σημαντικό όμως που θέλω να πω. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι χθες φιλοξενήσαμε τον κύριο Κώστα Κατσίκη, βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, με την ψήφο των οποίων η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Κατσίκης? Αφού καταδίκασε και εκείνος, στη συνέχεια είπε ο κύριος Κατσίκης ότι η γενεσιουργός αιτία των γεγονότων της Θεσσαλονίκης είναι οι δηλώσεις Μπουτάρη. Πείτε μου λοιπόν, σε τι διαφέρει αυτό που μας είπατε προηγουμένως για κάποιους από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κατσίκης? Νομίζω ότι ταυτίζονται οι απόψεις τους. Δεν την έχω ακούσει τη δήλωση, κύριε Παπαδάκη. Χτες εδώ στην εκπομπή, ειλικρινά σας μιλάω, και έγινε και ένα παραγωγή. Εδώ στην εκπομπή. Μίλησε για γενεσιουργό αιτία. Λαμβάνω υπόψη μου αυτό που μου λέτε. Εγώ δεν ξεχωρίζω ούτε τους άμεσους υποστηρικτές αυτής της απαράδεκτης ενέργεια, ούτε τους έμεσους. Επομένως, ό,τι είπα ισχύει για οποιονδήποτε επιδοκιμάζει καθιονδήποτε τρόπο ή δικαιολογεί τέτοιου τύπου ενέργειες. Η βία, κύριε Παπαδάκη, και αυτό ήθελα να το συνδέσω, η βία είναι κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με το ίδιο το δημοκρατικό μας πολίτευμα και με τον πυρήνα του που είναι ο διάλογος και η ανοχή. Πάντως όμως... Εάν λοιπόν είτε από κάποιους στην ακροδεξιά είτε από κάποιους άλλους έχουμε αυτές τις απάνθρωπες και θρασίδηλες πολλές φορές επιθέσεις, διότι έχουν και αυτό το χαρακτηριστικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δηλαδή κάποιοι σε επίπεδο αγέλης να βγαίνουν κατά ανθρώπων μεμονωμένων επειδή δεν τους αρέσουν οι απόψεις τους. Μάλιστα. Επειδή εκτελούν το επάγγελμά τους ή εκτελούν το καθήκον τους προσηκώντος, τότε
πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι όλοι αυτοί βάλουν κατά της δημοκρατίας. Όμως κύριε Υπουργέ, οι μένοι είναι της αντιπολίτευσης και αντιπαρατίθεστε με την αντιπολίτευση, οι άλλοι είναι της συγκυβέρνησης. Είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, όταν ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης, θα μπορούσε να πει κάποιος να πει ότι είναι στα πλαίσια των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων, γι' αυτό και δεν συνυπάρχουν στην κυβέρνηση. Εδώ όμως έχουμε ένα κομμάτι το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση. Και αν αυτό το κομμάτι δεν στηρίξει την κυβέρνηση, ούτε εσείς ούτε και άλλοι θα μπορούσαν να είναι υπουργοί σήμερα. Ναι, καταλαβαίνω που κατατείνει ο συλλογισμός σας. Εγώ σας είπα σχετικά με τις δηλώσεις εφόσον έγιναν κατά αυτόν τον τρόπο που είπατε εσείς και δίνουν μία έμεση δικαιολογία, ακόμα και αυτή η έμεση δικαιολογία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Και με το Ρουβίκονο όμως δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχουν, όχι εσείς, στην δήλωσή σας εσείς για το Ρουβίκονο είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικός. Οφείλω να το επισημάνω. Και μάλιστα και σε διαφορετική κατεύθυνση από τις δηλώσεις του κύριου Τόσκα. Εγώ τον μόνο από ότι. Αυτό, κύριε Παπαδάκη, είναι η δημοσιογραφική μου άποψη. Είναι η δημοσιογραφική μου άποψη, κύριε Υπουργέ, δεν θα μου την αλλάξετε. Πολιτικά όμως δεν υπήρξε καμία διαφορά. Δεν βάζω φοιτηλιές τώρα, αλλά θέλω να σας πω. Ήταν σωστή η δική σας άποψη, είδατε. Όμως υπάρχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία έχουν μιλήσει για ακτιβιστικές εκδηλώσεις. Όπου είναι σαν να δικαιολογούν την δραστηριότητα του Ρουβίκονα, ο οποίος μέρα με την ημέρα αποθρασύνεται. Σε λίγο θα μπουν και στο γραφείο σας. Κύριε Παπαδάκη, προσέξτε. Είναι διαφορετικό πράγμα να υπάρχουν κάποιες έστω οριακές αλλά εντός των πλαισίων του νόμου ενέργειες μιας συλλογικότητας και είναι διαφορετικό να έχουμε βιοπραγίες, καταστροφές και επιθέσεις, όπως είπα και προηγουμένως, σε μεμονωμένους επαγγελματίες ή λειτουργούς. Μα στις παρεμβάσεις που έχουν κάνει δεν κεράσανε φωντανάκι, σπάγανε. Βανδάλιζαν. Λέω στις παρεμβάσεις που κάνανε δεν κεράσανε φωντανάκι τα μέλη του Ρουβίκονα, σπάγανε. Όχι σε όλες. Καταστρέφανε. Ξέρετε κύριε Παπαδάκη, θα σας πω. Όχι σε όλες, διότι να πετάξεις ας πούμε τρικάκι να διαμαρτυρηθείς για κάτι που εσύ διαφωνείς, αυτό. Πάλι στην τελευταία στο Συμβούλιο της Επικρατείας έκαναν βανδαλισμούς. Ένα λεπτάκι, γιατί δεν σας ακούω, δεν έχω αυτή την ευκαιρία. Πάντως δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι να πετάξουν τρικάκια. Και είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που έχουν συλληφθεί μέλη του Ρουβίκονα και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, υπάρχουν και απαλλακτικές αποφάσεις. Που σημαίνει ότι το δικαστήριο και η δικαιοσύνη, κυρίαρχα και πρωτογενώς, δεν διαπίστωσε εκεί να συμβαίνουν παράνομες ενέργειες. Προσέξτε τώρα, σε άλλες περιπτώσεις έχουμε κατάφορη παραβίαση του νόμου. Δηλαδή, στο να μπαίνουν 10 σε ένα συμβολιογραφείο, επειδή θεωρούν ότι ο συμβολιογράφος κάνει κάτι που δεν τους αρέσει. Συμμετέχει για παράδειγμα σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ή σε πληστηριασμούς γενικότερα. Αυτοί έχουν μια διαφορετική αντίληψη, λανθασμένη εντελώς, νομίζω, και να τις πάνε το γραφείο να την προφυλακίζουν και να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη σημερινή εποχή, αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν έχει συνηθεί όμως να προβαίνουν σε δολιοφθορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή σε άλλα δημόσια κτίρια ή σε πρεσβείες και να δημιουργούν και περαιτέρω ζητήματα στην πολιτεία. Ναι, αλλά έχουμε τους αστυνομικούς που διαμαρτύρονται ότι τα χέρια μας είναι δεμένα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι δεν παίρνουμε εντολές. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σας είπα. Σας λέω ότι λένε οι αστυνομικοί. Οι πτώσεις έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί και στη δικαιοσύνη. Αθώθηκα. Δεν είναι έτσι. Αθώθηκα. Και νομίζω ότι δεν μας τα λένε καλά ορισμένοι. Έχουμε την περίπτωση της Στίνου. Θέλω όμως. Έχουμε την περίπτωση του Στίνου. Γιατί έχουμε και τηλεκτική βία, κύριε Υπουργέ, και εσείς ως έγκριτος νομικός το γνωρίζετε. Η λεκτική βία, αν έρθω εγώ στο γραφείο σας. Φυσικά. Παράδειγμα. Φυσικά. Και πετάξω 3 τρικάκια. Ευγενέστατος. Και σας πω, πρόσεχε καλά, Κοντονή, γιατί την επόμενη φορά. Αυτό είναι βία. Αυτό είναι βία. Βεβαίως και είναι βία και είναι απειλή. Σε όλες τις περιπτώσεις, λοιπόν, με τους συμβολιογράφους. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε βία. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός αμέσως χθες κατήγγειλε και μίλησε καθαρά για τις απειλές οι οποίες εκτοξεύονται κατά του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Μητσοτάκη. Η δημοκρατία. Ναι, αλλά ο κύριος Τόσκας είπε ότι είναι ένα μωρό που μουσουλάει. Κ.
και αντιπαράθεση απόψεων. Δεν μπορεί να εκτοχνώνεται σε επίπεδο απειλών. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι ένα καθεστώς βίας και τρόμου που θέλουν να εμπεδώσουν ορισμένοι στην κοινωνία. Αυτό όμως που είπα εγώ εχθές, κύριε Παπαδάκη, και νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό της δήλωσής μου, είναι ότι αυτοί οι κύκλοι αυτού του επίπεδου που περιγράφουμε τώρα είναι οι καλύτεροι κήρυκες του ακροδεξιού, της ακροδεξιάς προπαγάνδας και του ακροδεξιού λόγου. Έτσι. Αυτό τόνισα χθες και δεν θεωρώ τυχαίο καθόλου ότι μετά την επίθεση στο Γιάννη Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια ο κύριος Τόσκας είπε ότι είναι μωρά που μπουσουλάνε. Άλλο το μωρά που μπουσουλάνε, γι' αυτό σας είπα. Άλλο είπατε εσείς και άλλο είπε... Ένα λεπτό κύριε Παπαδάκη. Σε λίγο θα εκπαιδεύσουμε τους αστυνομικούς να αλλάζουν πάντες. Δεν το είπε ότι είναι ανήλικα τα οποία πρέπει να δείξουμε μία ανοχή. Αυτό το είπε για την πολιτική του σκέψη και την πολιτική συγκρότηση. Ναι, δεν τους χαρακτήρισε. Ένα άλλο το άλλο. Ήταν σε, πάντως... Η καταδίκη ήταν σαφής και από τον Νίκο Δοντόσκα και από μέλη της κυβέρνησης και από οποιονδήποτε. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταύρο Κοντοντονή. Μαζί μας δύο έκλητοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι.